Θέμα καλοκαιρινών ελλείψεων σε φάρμακα θέτουν οι φαρμακοποιοί της χώρας εξαιτίας των αδειών για τις θερινές διακοπές, οπότε και οι φαρμακευτικές κλείνουν τον Αύγουστο για ένα 20ήμερο. Στο διάστημα αυτό λειτουργεί μόνο ένα τμήμα έκτακτων περιστατικών. Ελλείψεις συνεχίζουν να υπάρχουν. Έχει βελτιωθεί σε κάποιους κωδικούς, σε κάποια φάρμακα η κατάσταση από το προηγούμενο διάστημα. Εξακολουθούμε να έχουμε πρόβλημα όμως και σε αντιβιωτικά, σε ινσουλίνες, σε αντιπερτασικά. Συνεχώς προκύπτουν ελλείψεις, ασβέστιες. Πραγματικά δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Οι φαρμακοποιοί εντοπίζουν το πρόβλημα σε φαρμακευτικές εταιρείες, των οποίων τα φάρμακα παρουσιάζουν ελλείψεις, και τονίζουν σε επιστολή τους ότι οι ποσότητες που διαθέτουν οι φαρμακευτικές σε φαρμακεία και φαρμακαποθήκες βαίνουν διαρκώς μειούμενες. Καλά με ελλείψεις ούτε ήμασταν, ούτε είμαστε, ούτε θα είμαστε ποτέ. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Τον Αύγουστο γίνεται λίγο πιο μεγάλο, καθώς αρκετές φαρμακευτικές εταιρείες κλείνουν. Το αποτέλεσμα είναι οι ποσότητες να μην επαρκούν και να μην καλύπτονται οι μηνιαίες απαιτήσεις που προκύπτουν από την συνταγογράφηση των αναγκαίων φαρμάκων. Για το λόγο αυτό, προτείνουν να παραμείνουν ανοιχτά τα τμήματα προμηθειών τον Αύγουστο, προκειμένου να γίνεται απρόσκοπτα η προμήθεια των φαρμάκων στα φαρμακεία. Είναι βέβαιο ότι τον Αύγουστο που κλείνουν οι εταιρείες και ταυτόχρονα και οι φαρμακοποθήκες, θα είναι πιο δύσκολος ο εφοδιασμός, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να εξυπηρετήσουμε τις συνταγές των πελατών, των ασθενών. Δεν ξέρω πώς θα λυθεί. Προσπαθούμε και εμείς να ανεβάσουμε λίγο το στόκ που έχουμε για να μπορέσουμε να προλάβουμε την έλλειψη και την ζήτηση του Αυγούστου. Εκτός των άλλων, οι φαρμακοποιοί γίνονται κυματοθράφστης αντιδράσεων από πολίτες που διαπιστώνουν αυξήσεις σε φαρμακευτικά σκευάσματα για τα οποία στο πρόσφατο παρελθόν πλήρωναν λιγότερα. Έχει ανέβει κυρίως το ποσό που συμμετέχει ο ασφαλισμένος στην πληρωμή του φαρμάκου. Δεν έχουν ακριβήνει κάποια σκευάσματα, αλλά μέσω της περισσότερης συμμετοχής, φυσικά στον κόσμο, φαίνεται ότι πληρώνει παραπάνω. Αξίζει να αναφέρουμε πως τις ανησυχίες των φαρμακοποιών, ιδίως για τα φάρμακα που συνήθως βρίσκονται σε έλλειψη, εκφράζουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, ενώ κοινοποιούν την επιστολή αυτή και στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη.